Πραγματικότητα. Σου κάνω υπομονή. Ναι, κάνω υπομονή. Υπάρχει μια... Λοιπόν, υπάρχει μια πραγματικότητα. Όπως το γάμο με τα ομόφυλα ζευγάρια, υπήρχε μια πραγματικότητα την οποία ήρθε και ρύθμισε η κυβέρνηση. Και καλώς έπραξε. Υπάρχει μια πραγματικότητα λοιπόν με την ιδιωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικά γυμνάσια, ιδιωτικά λύκεια, κολέγια, παραρτήματα. Παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν σας διέκοψα. Εσείς πήγατε στην Ολλανδία και καλά κάνατε και σπουδάσατε. Αφήστε και τους ανθρώπους εδώ πέρα να πάνε στα παραρτήματα. Μισό λεπτάκι. Πήγε το μεταπτυχιακό. Εδώ έχετε ρωτήσει, κύριε Μπαλάφα, πόσο πληρώνουν οι Έλληνες φοιτητές που είναι έξω. Το μεταπτυχιακό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό πληρώνουν οι Έλληνες φοιτητές. Οι Έλληνες φοιτητές το πληρώνουν. Το παράρτημα το πληρώνουνε. Το πληρώνουνε. Είπε ο κύριος Αρχιμάκης πολύ καλά. Το πληρώνουν το μεταπτυχιακό. Βρίσκουν εύκολα μεταπτυχιακό. Πάνε στην Κύπρο για να βρουν μεταπτυχιακό. Σας είπε ο κύριος, σας απάντησε. Ότι τα πήρε πίσω τα χρήματα και για τον ντοκτορά δεν πλήρωσε. Πόσα πλήρωνε ο κύριος Αρχιμάκης σε νύχτες στην Ολλανδία. Βασικά με επιδοτούσε το κράτος. Λοιπόν, ναι, οι πολλοί που είναι έξω δεν είναι για το θέμα ασφάλισή μου και για τη στέγασή μου. Και είναι και ένα πολύ καλό επιχείρημα για το πώς μπορούμε. Για το πώς μπορούμε και πρέπει να έχουμε τους φοιτητές μας φοιτητές και όχι φοιτητές και παρεπιπτόντως και εργαζόμενοι σε μπάρ. Είχατε την άνεση και πήγατε στην Ολλανδία. Και μου έδωσε το Ολλανδικό κράτος την άνεση να μπορώ να είμαι βασικά φοιτητής. Βασικά φοιτητής. Πόσοι Έλληνες φοιτητές έχουν την δυνατότητα να πάνε στην Ολλανδία όπως εσείς? Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό σας, αλλά ακούστε λίγο, γιατί υπάρχει μια διεθνής εμπειρία. Πάω να διατυπώσω μια άποψη. Αφήστε με λιγάκι. Λοιπόν, η πραγματικότητα λοιπόν είναι η εξής. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη πλαίσιο λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Η Ελλάδα είναι η μόνη που λόγω του άρθρου 16 του Συντάγματος και κάποιων κομμάτων που αντιστέκονται και καλά κάνουν, η ιδεολειψία τους είναι, η ιδεολογία τους είναι ότι πως θέλει ο καθένας το χαρακτηρίζει, δεν επιτρέπουν στο να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ υπάρχει παραπαιδεία, υπάρχουν Έλληνες φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Κύπρο. Και στο εξωτερικό και στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, και εδώ εμείς στην Ελλάδα, λες και είμαστε μια χρονοκάψουλα. Είμαστε στη Βουλγαρία. Λοιπόν, έρχονται από τη Βουλγαρία γιατροί. Γιατί δεν αυξάνουμε τον αριθμό των εισακτέων? Εγώ δεν σας διέκοψα. Ένα λεπτό. Δεν με διακόψατε, αλλά λέτε πράγματα οποία δεν ισχύουν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και εσείς είπατε πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά τι να κάνουμε. Πλαίσια ενός καλοπροαίρετου διαλόγου. Γιατί. Την επόμενη φορά όμως δεν θα διαμαρτυρηθείτε. Όχι. Λοιπόν, άμα σας διακόψω γιατί εγώ, δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων. Δηλαδή να μπαίνουν και με μηδέν, Γιάννη Μπαλάφα. Δεν είπαμε αυτό. Τι σχέση έχει αυτό όμως με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων? Γιατί είναι αντιπαραθετικό η λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου? Αφήστε με στο δημόσιο πανεπιστήμιο και να μπείτε στο διάλογο και να διεκδικήσετε από την κυβέρνηση να αυξηθούν οι σακταίοι, να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Εσείς αρνείστε την πραγματικότητα, κύριε Μπαλάφα. Αυτό που λειτουργεί. Πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν κολέγια στην Ελλάδα και επί δική σας κυβέρνησης και δική σας. Δεν τα κάναμε εμείς τα κολέγια. Εσείς δεν δώσατε επαγγελματικά δικαιώματα στα κολέγια. Εγώ τα έδωσα. Μα τι λέτε τώρα. Υπάρχουν κολέγια αυτή τη στιγμή παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που δίνουν πτυχία? Όχι απλώς δίνουν. Δεν πάτε μακριά. Τώρα τι λέμε τώρα. Θα αντιθούμε την πραγματικότητα, κύριε Μπαλάφα. Τους έδωσε και τα ίδια δικαιώματα επαγγελματικά με τον απόφαση. Άρα το θέμα, εγώ τι θέλω να πω, κύριε Μπαλάφα. Όταν πηγαίνετε αντιπαραθετικά τη λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου, που θα συμφωνήσω μαζί σας, ναι, περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότεροι σακταίοι, περισσότερα τμήματα, καινοτομία, ναι. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τη λειτουργία ενός πλαισίου όπου θα λειτουργήσει ως να μπει μία τάξη στα ΙΕΚ, στην παραπαιδεία? Πηγαίνουν τα παιδιά. Τα ΙΕΚ. Θα γίνει, κύριε. Αυτό είπα, καταλάβατε εσείς. Μα είπατε, θα μπει μία τάξη στα ΙΕΚ. Όχι, να σας πω. Όχι, αγαπητέ μου. Όταν μια οικογένεια έχει ένα παιδί το οποίο δεν έχει μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πάει και δίνει 5.000 για ένα ΙΕΚ. Το οποίο δεν ξέρουμε τι πτυχίο θα πάρει. Όταν θα λειτουργήσει όμως ένα παράρτημα πανεπιστημίου, η οικογένεια θα ξέρει ότι θα δώσει 5.000, 1.000, 10.000 και θα πάρει ένα πανεπιστήμιο.
30. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πόσα είναι στο University of Nicosia που θα δούμε. Έχετε κάποια λαϊκή οικογένεια που ξέρετε που έχει 30.000 το χρόνο να δώσει. Ξέρω πολλές λαϊκές οικογένειες που πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα για φροντιστήριο. Τα 500 ευρώ με τα 30.000 το χρόνο. Τα 500 ευρώ με τα 30.000 το εργασία τη ΓΕΣΕΕ έβγαλε έρευνα πριν από λίγο και έδωσε τα χρήματα που πληρώνουν ευρώ το χρόνο. Συγκρίνονται με τα 30.000 ευρώ το χρόνο. Σας παρακαλώ. Για να μπουν στο δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Όχι άποψη γεγονότα. 500 ευρώ. Όχι άποψη γεγονότα. Μα τώρα πλάκα μου κάνετε. Στο Ινστιτούτο Εργασίας Έρευνα.